Παλικάρια και κοπελιέ, μαθητέ και μαθήτριε των σχολείων τη Αλεξανδρούπολη. Αύριο η Εκκλησία γιορτάζει του τρει ιεράρχε τη. Ξέρετε, τον Βασίλειο το Μέγα, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Εμεί θα κάνουμε λειτουργίε στου ναού όλη τη χώρα και θα του γιορτάσουμε. Πριν από 200 χρόνια όμω, οι άγιοι αυτοί καθιερώθηκαν ω προστάτε των ελληνικών γραμμάτων και τη ελληνική παιδεία. Και φέτος το Υπουργείο Παιδείας θεώρησε καλό να κάνει τη μέρα του αργία. Λοιπόν, ακούστε με, αφήστε τα αυτά και σηκωθείτε αύριο πρωί πρωί. Πιο πρωί από ό,τι ξυπνάτε για να πάτε στα σχολεία σας κάθε μέρα. Ελάτε στην Εκκλησία να λειτουργηθείτε για δύο λόγους. Πρώτον, για να σας φωτίσει ο Θεός να ανοίξει δρόμους στη ζωή σας και να τους περπατάτε με υγεία, με επιτυχία, με χαρά και με ομορφιά όποιο δρόμο αποφασίσετε ο καθένας και η καθεμιά σας. Και ένας δεύτερος λόγος, για να μην κόψετε εσείς αυτή την παράδοση που είναι τόσο βαθιά και κρατάει 200 χρόνια στον τόπο μας. Έτσι, για να έχετε να τη διηγήσετε στα δικά σας παιδιά και στα δικά σας εγγόνια. Δηλαδή, τι άλλο έχετε να γιορτάσετε κάτι που θα τιμάει τη σχολική σας ζωή και τις σχολικές περιπέτειες που ζείτε μέσα σε αυτήν. Ακούστε με που σας λέω. Ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος με αυτά που λέω, ακούστε με και ελάτε αύριο το πρωί στις εκκλησίες. Ελάτε μόνοι σας και ελεύθερα. Και μετά την εκκλησία, οι ιερείς ξέρουν, όσοι είστε μέσα, θα σας δώσουν από μια ειδική κάρτα δική μου. Να πάτε με αυτήν σε όποια καφετέρια της πόλεως θέλετε και να πιείτε τον καφέ σας δωρεάν, χωρίς να πληρώσετε. Οι καταστηματάρχες γνωρίζουν, θα πάρουν τις κάρτες, θα τις φέρουν σε μένα και θα τους ξεπληρώσω εγώ. Έτσι ένα κέρασμα για την υγειά σας. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό το story θα είναι το καλύτερο στο Instagram. Ένας καφές κερασμένος για σας, για τη χαρά σας, για τη γιορτή σας και για τη μαθητική σας περίοδο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να ζήσετε πολλά χρόνια και οι Άγιοι να σας σκεπάζουν και να σας φιλάνε πάντα. Χρόνια πολλά παλικάρια, χρόνια πολλά κορίτσια, μαθητές, και μαθήτριες της Αλεξανδρούπολης.